Ένας ενιαίος φόρος θα επιβάλλεται σε όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων από την επόμενη χρονιά, ο οποίος και θα ενσωματώσει το φόρο ακίνητης περιουσίας που επιβαρύνει κτίσματα και οικόπεδα εντός σχεδίου πόλεως, αλλά και το ειδικό τέλος που τώρα πληρώνουμε μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ και επιβάλλεται μόνο σε κτίσματα που ηλεκτροδοτούνται. Η ενοποίηση της φορολογίας των ακινήτων σε ένα ενιαίο τέλος προϋποθέτει την διόρθωση των πολλών λαθών που υπάρχουν στον πίνακα 2 του Ε9 και ακόμα την εφαρμογή του περιουσιολογίου. Στις προθέσεις του Υπουργείου Οικονομικών είναι ο νέος αυτός φόρος να αφορά όλα τα ακίνητα, αλλά και τα αγροτεμάχια και τους αγρούς που σήμερα εξαιρούνται. Ενδεικτικό της κρίσης που επικρατεί στην αγορά είναι και το ότι την τελευταία τριετία, σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών, τουλάχιστον 2.000 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της οικοδομής έβαλαν λουκέτο. Τα προσδοκόμενα έσοδα από το νέο αυτοφόρο υπολογίζονται σε 3 δισεκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση, καθώς εις πράξη από το ειδικό τέλος ακινήτων υπολογίζονται σε 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο και άλλα 600 εκατομμύρια αναλογούν στις πράξεις από το φόρο ακίνητης περιουσίας.